Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, χρόνια σας πολλά για την ονομαστική σας αυτή τη χθεσινή. Ευχαριστώ, και χρόνια πολλά επίσης σε όσους και όσες γιόρταζαν χθες. Και δόξα τω Θεώ, εχθές κουμπλάραν τα τηλέφωνα, πέσανε οι γραμμές, φαίνεται είμαστε πολλοί. Είστε και αγαπητοί. Κύριε Φανταζή, γενική ερώτηση, πώς το βλέπετε το τοπίο του το Δήμου Κορινθίων? Το τοπίο ήταν συγκεκριμένο, αλλά αρχίζει και ξεκαθαρίζει σιγά σιγά. Δηλαδή? Όντως, η υπάρχουσα τριάδα υποψηφίων είχε δημιουργήσει κάποιες συνθήκες όπου φαινόντουσαν και οι τρεις ισοδύναμοι. Μιλάω για τον κύριο Πνευματικό, τον κύριο Σταυρέζη και τον κύριο Νανόπουλο. Τώρα η κάθοδος του κυρίου Καλλύρη αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο θα διαφοροποιήσει την κατάσταση και στον τρόπο που κινούνται τα δημοτικά, αλλά και στον τρόπο και στις υποψηφιότητες. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Ελπίζω πάντα προς το καλύτερο. Η ελπίδα η δικιά σας τη σέβομαι, αλλά τη γνώση σας θέλω και όχι την ελπίδα σας. Ναι. Η κατάσταση η οποία υπήρχε ήταν μια διχαστική, έχει αρχίσει να δημιουργείται εκ νέου διχασμός του 2014 με κόντρες ένθεν κακήθεν. Κάτι το οποίο οι Κορίνθοι, εμείς τουλάχιστον που ασχολούμαστε με τα κοινά, οφείλουμε να τους αφήσουμε μακριά. Χρειάζεται ένα ήρεμο κλίμα, ήρεμες φωνές, συζήτηση και να επιλέξουν μέσα πάντα από ήρεμο κλίμα οι Κορίνθοι ποιο νομίζουν ότι μπορεί να τους αντιπροσωπεύσει καλύτερα. Το ότι θα επιλέξουν κάποιον άλλον από εμένα ή από εσάς δεν σημαίνει ότι γίνονται αυτόματα εχθροί ή ότι είναι επικίνδυνοι για να ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Ειλικρινά χαίρομαι για αυτό που είπατε, γιατί είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα κάποιοι υποψήφοι ή σημερινά θεσμοί και αύριο ξανά υποψήφοι έχουν αρχίσει και διαχωρίζουν τους Κορίνθιους σε δικούς μας και δικούς σας. Και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, γιατί το έχω ζήσει και εγώ προσωπικά. Γιατί ξέρετε, τα δημοτικά, όσο και αν προσπαθήσω να αποποιηθώ τον τίτλο του απλού πολίτη που σήμερα είμαι με τον Πανταζή ή αύριο με τον Σταυρέλη, γνωριζόμαστε χρόνια. Καλώς ή κακώς γνωριζόμαστε χρόνια. Και οι καλημέρες έχουν αρχίσει και περιορίζονται. Το έχετε εσείς μέσα σας αυτό το συνέστημα ότι πρέπει με τον Νικολόπουλο να κόψω να λέω καλημέρα, διότι πλέον είναι του Σταυρέλη ή του Πνευματικού ή του Νανόπουλου, τέλος πάντων? Ναι, ναι, το γνωρίζετε ότι ποτέ δεν είχα κόψει προσωπικά να λέω καλημέρα. Μάλλον κάποια στιγμή, να πω την αλήθεια, το είχα κόψει το 2014, όπου κακώς μπήκα και εγώ σε αυτό το διχαστικό κλίμα. Αλλά από εκεί και πέρα, συνήλθα, βρήκα τον εαυτό μου και τουλάχιστον την καλημέρα και μια καλή κουβέντα τη λέω σε όλους, από όποια πλευρά και να βρίσκονται, σε οποιαδήποτε παράταξη και να είναι και από όποια θέση και να υπηρετούν. Ακόμα και με τον Δήμαρχο δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να του κάνω αντιπολίτευση και σκληρή αντιπολίτευση. Δεν ξεχνάω ότι είμαστε φίλοι παιδικοί, γείτονες και μερικά πράγματα είναι, πώς να τα πούμε, είναι κάτι που δεν μπορεί να τα παρεμερέσει. Σωστό. Να έρθω λοιπόν στις δύο παρατάξεις. Απ' τη μία έχουμε τη διάσπαση Πνευματικού Σταυρέλη, που θα ήθελα την κριτική σας και πώς βλέπετε σήμερα αυτή την κατάσταση να τραβάει. Ο Πνευματικός κάνει το γνωστό Πνευματικό με αυτά τα έργα που γίνονται ή δεν γίνονται ή θα γίνουν. Από την άλλη, ο κύριος Σταυρέλης με μια επίθεση ασταμάτητη και καθημερινή και με μπροστάρι τον κύριο Μουρούτσο και κάποιους άλλους ανθρώπους που μέχρι χθες, ας πούμε, τρογοπίνανε παρέα. Όχι, τρογοπίναν εννοώ στις ταβέρνες, μην μπερδευτούμε, ναι, έτσι, ναι, η παράκληση, ναι, μακριά από μένα αυτές τις λέξεις. Και καταγγέλνουν το ένα έργο, το άλλο έργο. Αυτό το τοπίο, πόσο ενοχλεί τον Βασίλη τον Πανταζή που θα πάει σαν απλός ψηφοφόρος, θα έρθω και στο ρόλο σας, να ψηφίσει αύριο? Ναι, θεωρώ ότι είναι μια λάθος στρατηγική του κ. Σταυρέλη, βέβαια αυτό θα κρίνει καλύτερα. Το ότι να θέλει να είναι κάποιος υποψήφιος δήμαρχος, αυτό είναι κάτι θεμητό, σωστή, δεν μπορεί να το απογράψει κανείς σε κανένα. Το να ακολουθήσεις μια πορεία όμως συγκεκριμένη, σεβόμενος αυτό με το οποίο συνεργάστηκες και όχι ξεκινώντας μια διαδικασία διαχωρίζοντας και καταγγέλλοντας, είναι κάτι που δεν θα το έκανα εγώ, γιατί δεν το θεωρώ ότι θα μου προσφέρει και πολιτικά στο μέλλον κιόλας, αν πω ότι θα σκεφτόμουν και πονηρά. Το θεωρώ λάθος στρατηγική, ίσως δεν είναι καν στρατηγική, οφείλεται στον έξυπνο τρόπο που έχει ο κύριος Πνευματικός να βοηθάει σε αυτούς τους διαχωρισμούς, δημιουργώντας συνθήκες τέτοιες. Μπήκε μέσα ο κύριος Σταυρέλης σε αυτό το κλίμα και επομένως τώρα υπάρχει μια τρομακτική διάσπαση που δεν θα συγκοληθεί ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκοληθεί ποτέ. Αυτό προφανώς θα το επωφεληθεί όποιος είναι από την απέναντι πλευρά. Πολιτικά μιλάω, ναι, από τον απέναντι πάντα πολιτικό χώρο, στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Είναι σαφέστατο αυτό. Βγαίνει από τις συζητήσεις με τους απλούς ανθρώπους.
Όσον αφορά τον κύριο Πνευματικό, είναι γνωστή η τακτική του. Την είχα καταγγείλει και έγκαιρα, έργα στο τέλος. Έχει κάποιες δυσκολίες τρομακτικές, δεν μπορεί να βρει ψηφοδέλτια. Θα επιχειρήσει με νεαρούς πιτσιρικάδες μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους θεατρικούς ομίλους με επιχορηγήσεις κτλ. Να βρει υποψηφίους, αλλά αυτό δεν του μπορεί να του δώσει ούτε καν την είσοδο στο δεύτερο γύρο, κατά τη δική μου άποψη. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ο κύριος Πνευματικός δεν είναι ικανός να κάνει ένα ψηφοδέλτιο των 40 ατόμων, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια δήμαρχος, με τη δύναμη? Όλοι μπορούμε να κάνουμε ψηφοδέλτιο. Ναι, εννοώ σοβαρό ψηφοδέλτιο, με την έννοια σοβαρή είναι όλοι, αλλά δυνατό να μπορούν να τραβήξουν. Μάλλον θα χρειαστεί εκ νέου τα ψηφοδέλτια των 170 ατόμων, γιατί η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση να ξαναβάλει και τις κοινότητες κάτω από τις ομπρέλες των δημάρχων. Επομένως, θα πάμε στα. Και αν δεν πάμε στα 170, θα πάμε στα 100. 170 ψηφοδέλτια. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε 170-150, αλλά τι δυναμική έχουν στην κοινωνία. Αν είναι αυτοί που μπορούν να μας οδηγήσουν στη νίκη. Πάντα με αυτή τη λογική μιλάω, ναι, για τον κύριο Πνευματικό, που είναι εν ενεργεία δήμαρχος και εφόσον κατεβαίνει. Επειδή επιτίθεστε στα έργα, γιατί πιστεύετε ότι συνήθως οι δήμαρχοι λένε επιτίθεστε? Ναι. Έχετε μια άποψη που πολλές φορές συμφωνώ μαζί σας. Λέτε ότι τα έργα γίνονται στο τέλος. Οι δήμαρχοι και όχι μόνο ο Πνευματικός λένε ότι για να οριμάσουν οι μελέτες, και από μελέτες, δόξα τω Θεώ, ξέρετε καλύτερα από μένα, αν οριμάζουν, πόσο οριμάζουν και πόσα χρόνια κάνουν. Γιατί αδικείτε τον οποιοδήποτε δήμαρχο ότι κάνει έργα στο τέλος για επίδειξη? Εγώ δεν το δεχτώ. Μπορεί να τα κάνει νωρίτερα? Η λογική, ξέρετε, αυτή είναι, εντάξει, μια αιτιολογία πρέπει να υπάρχει γιατί το κάνουμε αυτό. Επειδή είστε μηχανικός πάνω απ' όλα και ξέρω ότι γνώσεις. Πολλά τα 5 χρόνια για να οριμάζουν μελέτες. Θα είχαν γίνει, υπερόριμες πλέον, θα είχαν σαπίσει από τόσα χρόνια που ήταν στο ράφι. Είναι μια αιτιολογία και είναι μια τακτική αυτή. Δεν την κάνει μόνο ο κύριος Πνευματικός, έτσι, την κάνουν πολύ ενεργεία. Ναι, αλλά εμείς εδώ ζούμε, με αυτόν μιλάμε. Γι' αυτόν μιλάμε. Το DNA του Έλληνα πολιτικού, ας το πούμε, είναι μακριά από μένα, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι πολιτικός. Ίσως μερικά τέτοια πράγματα, αν είχαμε αποφύγει, θα ήμασταν και καλύτερα. Γιατί το είπα και μέσα στο Συμβούλιο. Τα πολλά έργα τώρα στο τέλος είναι και χαμένα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα ελέγξει? Εγώ πηγαίνω στα έργα. Δεν βλέπω κανέναν επιβλέποντα από πάνω, που θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα ένας και να μετράει, να είναι με τη μεζούρα του και τα υπόλοιπα χαρτιά του και να μετράει κάθε μέρα τα στοιχεία του έργου. Δεν είναι και δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Έτσι. Αν ήταν κατανεμημένα τα έργα στην πορεία της ηττίας, και καλύτερο γι' αυτό θα ήταν, γιατί θα τα είχαν απορροφήσει οι Κορίνθοι, θα τα είχαν αποδεχτεί και θα τα είχαν γευθεί. Ενώ τώρα ακόμα και αυτή η περιβόητη πλατεία θα δούμε, που την είδαμε σε μακέτα, θα τη δούμε κοντά να πλησιάζει κτλ. Ο Κορίνθος δεν την καταλάβει και ούτε καν θα την έχει επισκεφτεί για να την αντιμετωπίσει. Απολαύσει. Μετά πλέον να την βάλει στο παζάρι, στη ζυγαριά της ψήφου για να αποφασίσει. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και νομίζω δεν κάνω λάθος, γιατί βλέπω ότι πλέον ο κόσμος έχει μεταστραφεί. Έχει και το πολύ έκατσε ο κ. Πνευματικός επάνω. Θα δεχτούμε τα έργα του, θα δεχτούμε το τσιμέντο στην αυλή, την πίσα, αλλά μέχρι εκεί. Πώς βλέπετε, γιατί εγώ προσωπικά, σαν απλός πολίτης, το θεωρώ σημαντικό, το είδα και προχθές από κοντά και φαντάζομαι έχετε πάει και έχετε δει την ιστορία του εργοστασίου, έτσι, εντός παρενθέσεως, των Σκουπιδιών. Δεν είναι ένα από τα πολύ μεγάλα έργα, ή πιστεύετε ότι είναι βιαστική κίνηση και δεν έχουμε αφήσει την περιφέρεια να προχωρήσει, οπότε ούτε λεφτά να ξοδέψουμε και να αφαιθούμε στα χέρια της? Όχι απλώς πήγα, αλλά το έφερε η μοίρα έτσι και ήμουνα και ορισμένος από το Υπουργείο Ελεκτής Δόμησης. Το ξέρω. Μια και το είπατε εσείς στην αέρα. Να πέσουν τα τσιμέντα. Έμαθα. Πάει, δηλαδή, γίνεται, λέει, κλήρωση, και έτσι. Κύριε Πανταζή. Του Δήμου και της εταιρείας, και μετρήσαμε την ακριβή τοποθέτηση και τις ακριβείς διαστάσεις. Για να δώσω το OK, γιατί πλέον οι διαδικασίες έχουν αλλάξει, να δώσω το OK σαν ελεκτής μηχανικός, επαναλαμβάνω. Να σας διακόψω, γιατί ναι, εδώ θα ακουστούν κάποια πράγματα, τα σχόλια των Ελλήνων είναι εύκολα. Ναι. Να πούμε ότι εδώ γίνεται μία κλήρωση. Εγώ το ξέρω από προχθές και μάλιστα βάλα τα γέλια. Ναι. Λέω, ποιος το μαζεύει τώρα τον Άμυρο, τον Πανταζή? Θα πούνε, να είδες, με τον Πνευματικό τώρα, μια καινούργια επιβλέπων του έργου. Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι είναι κλήρωση. Θα κοιτάξουμε και με δεύτερη και με τρίτη ματιά, γιατί. Για φανταστείτε να δούμε να μας ξεφύγει ένα λάθος και να έρθουν να πούνε μετά ότι τα βρήκε ο Πανταζής με τον Πνευματικό. Βέβαια, αυτά πάντα στα πλαίσια του χιούμορ και τίποτα περισσότερο. Η δουλειά μας είναι δουλειά μας, τα πολιτικά είναι πολιτικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι ένα έργο σημαντικό, καλά φτιαγμένο, καλά κατασκευασμένο.
λίγο υπερβολικά το είπα και εκεί, είδα ότι είναι πολλά τα τσιμέντα για το είδος του έργου, δηλαδή αν η δικιά μου μελέτη θα ήταν πολύ πιο χαμηλή. Εν πάση περιπτώσει όμως ο εργολάβος έχει υλοποιήσει αυτά τα οποία έχει πάρει εντολή να φτιάξει. Από εκεί και πέρα το εργοστάσιο έχω πει την άποψή μου. Ο κύριος πνευματικός δέχτηκε κάποια στιγμή, πήγε προς τη δική μας θέση που λέγαμε ότι από το 2005 οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να, από τον νόμο, από τον εθνικό σχεδιασμό να κάνουν κομποστοποίηση και ανακύκλωση για να μειώσουν τα απορρίμματα. Θυμάστε, ο κύριος πνευματικός ήταν υπέρ του σχεδίου Τατούλη στην αρχή. Τότε υπέρμαχος. Εμείς ήμασταν αντίθετοι. Ήρθε στη δικιά μας θέση, καλά έκανε και ήρθε. Σωστά γίνεται το έργο. Η θέση είναι σχετικά καλή στην οποία γίνεται το έργο. Από εκεί και πέρα θα χρειαστεί και οι Κορίνθοι να δώσουν λίγο, να προσπαθήσουν λίγο ώστε να λειτουργήσει για όλο το δημόσιο σωστά. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε στο σπίτι μας το διαχωρισμό για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απόδοση. Πάμε λοιπόν και στην άλλη πλευρά. Εκεί είχατε τη συνεργασία, κάποια στιγμή αποχωρήσατε για δικούς σας λόγους, τους ξέρετε καλύτερα εσείς και μετά εμείς. Ο Βασίλης Ωνανόπουλος δήλωνε ανεξάρτητος, βάδιζε στην ανεξαρτησία του και ξαφνικά του κάθεται καλύρης. Ναι. Και βλέπουμε τώρα φωνές από τη μία ότι δεν έγινε νόμιμα, έγινε παράνομα, όχι δεν είπαν 40, είπαν 39, όχι είπαν 52, είπαν 48, ναι. Όχι ο πρόεδρος, συμφωνήσαν όλοι από ό,τι λέω ο Χρήστος Κορδώσης. Η από εκεί πλευρά λέει δεν συμφωνήσαν όλοι. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την ιστορία? Και μάλιστα είναι ένας χώρος που είναι συγγενικά στα πιστεύω σας στα πολιτικά. Δεν νομίζω να σας αδικώ. Ήμουνα μέλος της. Ναι, είμαι μέλος της αρμόδιας επιτροπής, η οποία συγκλήθηκε και παρευρέθηκα ναι. Στη συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν πήρα το λόγο και εξήγησα ότι επειδή υπάρχει ιδιαιτερότητα λόγω της σχέσης με τον κύριο Ανανόπουλο, δεν θα ήθελα να πάρω το λόγο, μην δυναμητήσω το κλίμα. Όμως ήμουν από την αρχή μέχρι το τέλος, το άκουσα. Βέβαια δεν κατάλαβα ποτέ γιατί μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία καλήρης Ανανόπουλος, αφού ξέρω ότι ο κύριος Ανανόπουλος δεν ήθελε χρήσμα, ούτε καν στήριξη. Ήθελε να είναι ανεξάρτητος. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να δημιουργείται αυτό το σκηνικό. Φανταστείτε τώρα, το σκεφτόμουν. Εσείς έχετε μια μεγάλη εταιρεία και έχετε μερικούς γενικούς διευθυντές και στο τέλος του έτους είναι να μοιράσετε ένα μεγάλο μπόνους. Και ο πρώτος σας γενικός διευθυντής λέει: εγώ δεν με ενδιαφέρουν τα μπόνους, προχωράω με τους ανθρώπους μου κτλ. Και έχετε ο άλλος και λέει: εμένα με ενδιαφέρει. Δεν το δίνατε στον άλλο που τον ενδιαφέρει. Σίγουρα, 100%. Για ποιο λόγο θα πρέπει να διαμαρτύρεται μετά αυτός ο οποίος το αποποιήθηκε εξ αρχής? Ήταν μια λάθος πολιτική κίνηση του κ. Ανανόπουλου, η οποία έφερε και αυτό το αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη διαδικασία, οφείλω να συγχαρώ τον κ. Κορδώση και την κυρία Οικονόμου κατά κύριο λόγο που είχαν το βάρος το να συντονίσουν τη συζήτηση. Ήταν πολύ, παρά το ήταν ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, το κλίμα ήταν πάρα πολύ πολιτισμένο, έγινε συζήτηση. Ο κύριος Κορδώσης έχει δίκιο σε αυτά τα οποία λέει προς τα έξω. Δηλαδή συμφωνήσατε στο τέλος ότι ό,τι πει ο πρόεδρος, ο πρόεδρος εννοώ ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Υπάρχει μια επιτροπή αρμόδια η οποία έχει συσταθεί από τον κύριο Μητσοτάκη που αποτελείται από πρωτοκλασάτα στα λέγη. Ναι, με τον Νικήτα τον Κακλαμάνη μπροστά. Κακλαμάνης, Αβγενάκης, Βορύδης, Τσιάρας και άλλοι 4-8 είναι, δεν τους θυμάμαι. Θυμάμαι και τον Έζη, μέχρι εκεί και εγώ. Οι οποίοι πρότειναν ομόφωνα η Νέα Δημοκρατία να κατέβει με δήμαρχο υποψήφιο στο Δήμο Κορινθίων τον νυν αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πελοπίδα Καλλιρή. Αυτή είναι εισήγηση προς τον πρόεδρο του κόμματος, την οποία μας κάναν γνωστή και σε εμάς για να διατυπώσουμε την άποψή μας. Όχι ότι αν μπαίναμε στη διαδικασία ψηφορίας και θα λέγαμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε, θα άλλαζε και κάτι. Τα κόμματα είναι μεγάλοι οργανισμοί, αποφασίζουν, έχουν τα δικά τους δεδομένα, έχουν τις δικές τους μετρήσεις και δημοσκοπήσεις πρώτα απ' όλα και με βάση αυτά αποφασίζουν, θέλοντας πάντα να έχουν τη νίκη σε οποιαδήποτε είδους εκλογή. Ξέρετε κάτι, κύριε Πανταζή, πώς γίνεται να βγαίνει ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ και να λέει συμφωνήσαν όλοι και ξαφνικά να βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι από την πλευρά του κ. Ανανόπουλου και να λέει δεν συμφωνήσαμε? Κάποιοι, αν και μου φαίνεται παράξενο, γιατί ήταν μέλη της ΔΥΜΤΕ της τοπικής. Ναι. Της ΔΥΜΤΟ. Και η ΔΥΜΤΟ, η τοπική, πήρε μια απόφαση ομόφωνη όπου φαίνεται και οι ίδιοι συμφώνησαν ότι θα στηρίξουν την απόφαση του κ. Μητσοτάκη. Του κόμματος. Μετά βγήκαν μέσα και στηρίξαν λίγοι, βέβαια δεν ήταν πολλοί, 4, δεν θυμάμαι πώς ήταν, δεν έχει και τόσο σημασία. Όχι, καμία. Που είπαν ότι εμείς θα είμαστε με τον κύριο Ανανόπουλο.
Μέχρι εκεί δεν είναι νομίζω. Η διαδικασία νομίζω ότι εξελίχθηκε δυσμενώς για τον κύριο Νανόπουλο και αν ήμουν στέστη του δεν θα ήμουν εκεί γιατί το θεωρώ πολιτική ήττα σε εκείνο το σημείο. Τώρα, ερχόμαστε στο διατάφτα. Αυτή η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι διάσπαση, εφόσον τελικά ο κύριος Νανόπουλος φτάσει στην πηγή, άσχετο αν θα πιει ή δεν θα πιει νερό, αυτό θα το αποφασίσουν οι Κορίνθοι. Πιστεύετε ότι κερδίζει κάποιος άλλος από αυτή την ιστορία, που μπορεί να λέγεται αλέκος πνευματικός? Δύσκολο. Θα φανεί πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις. Γιατί φαντάζομαι συζητήσεις δεν έχουν λήξει στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας περί μίας υποψηφιότητας. Πιστεύω θα συνεχιστούν. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν σας κρύβω, είχα απευθεί και εγώ όταν είχαμε ανέβει πάνω στο κόμμα και είχα συζητήσει και για τη δικιά μου περίπτωση. Σωστό. Το είχαν αποκλείσει. Δεν υπήρχε λόγος να το αναφέρω προς τα έξω και τα λοιπά. Όχι, αλλά βέβαια, είχε γίνει αυτή η συζήτηση. Τα κόμματα έχουν το δικό του σκεπτικό. Τώρα, ο κόσμος έχει το δικό του. Τι θα κληθεί ο κόσμος? Θα έχει κάποιους συνδυασμούς? Τέσσερις θα πείτε. Μιλάω για τους, ναι, τους μέχρι στιγμής. Γιατί μέχρι θα υπάρχουν και άλλοι. Δεν είναι, όπως ξέρετε, ο επικεφαλής του συνδυασμού. Ο κ. Νανόπουλος, σας θυμίζω ότι είχε δηλώσει υποψηφιότητα στις προηγούμενες εκλογές 2-3 μήνες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ναι, σωστό. Έτσι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε και μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Κόρινθο λόγω της θέσεώς του και λόγω δεν κατάγεται και από την περιοχή μας. Εν τούτης, έφτασε σχεδόν να κερδίσει τις εκλογές, που για μένα τις είχε κερδίσει. Αυτό γιατί? Γιατί υπήρχαν στελέχωσαν το συνδυασμό άνθρωποι οι οποίοι έτρεξαν, τους γνωρίζει ο κόσμος, τους σέβεται, τους εκτιμά, δεν τους εκτιμά, τους έχει ανάγκη, είναι συγγενείς και όλοι αυτοί μαζεύονται και φτιάξαν ένα νούμερο ψηφοφόρων όπου τον έφερε σε αυτή τη θέση. Έτσι λειτουργεί η διαδικασία και μάλιστα τώρα που θα είναι πάλι με 170-175 υποψήφιους, έτσι θα ξαναλειτουργήσει. Επομένως, το θέμα είναι ποιος θα συγκροτήσει δυνατό ψηφοδέλτιο πλέον εδώ. Όποιος συγκροτήσει το πιο δυνατό ψηφοδέλτιο θα έχει τύχει και μη σας φανεί παράξενο και από την πρώτη Κυριακή. Όχι να είναι υποψήφιος, αλλά να είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει δηλαδή κάποιος που μπορεί να πάρει 50 σύν από την πρώτη? Να δυναμική που ο δεύτερος γύρος να είναι παιχνιδάκι. Να έρθω λοιπόν σε μια ακόμη ερώτηση πριν φτάσω στο προσωπικό εσάς. Μάλλον σε αυτό μέσα είστε κι εσείς. Γιατί τόσες αποχωρήσεις από τον Βασίλη τον Νανόπουλο? Και μάλιστα προχθές ήσασταν στη σύσκεψη και ακούσατε τον κύριο Λουζιώτη, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον κύριο Σουφρίλα, τον κύριο Κουκουλάκη, τον κύριο Σπιλιοτακάρα. Δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι, να φτάσσονται εναντίον του κύριου Νανόπουλου. Εσείς δεν μιλήσατε. Ήταν μαζί του στο επιμελητήριο, τα δικά του παιδιά ήταν όλοι εναντίον του. Μπορεί να φταίνε όλοι? Έτσι, όλοι. Ήταν όλοι εναντίον του, όσοι ήταν του επιμελητηρίου μέσα. Δεν είδα κάτι. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πάρετε το καπελάκι σας όλοι και να φύγετε? Φταίει προσωπικά η πολιτική του κύριου Νανόπουλου, ο χαρακτήρας του, τι είναι αυτό? Όταν, μάλιστα, ας αφήσω το επιμελητήριο, μπορεί να υπήρξαν άλλες. Ναι, άλλοι παράμετροι και άλλοι παράγοντες, του οποίου εγώ δεν τους γνωρίζω. Είμαι απλώς μέλος του επιμελητηρίου και ψηφίζω. Ας πάρω την παράταξη, την πρώην τη Συμμαχία Πολιτών, όπου ανήκα για 3 χρόνια. Και λίγο πριν φύγω, μάλιστα, σε συζήτηση που είχαμε, λέει, μου είπε ότι θέλουμε άλλους 15 ψήφους ακόμα να βρούμε για να κερδίσουμε. Λέω, τους 15 ψήφους, ναι. Το 30-40% που έχεις χάσει, πότε θα το ανακτήσεις? Γιατί αυτό έβλεπα μέσα. Έβλεπα συνεχή φιλορροή και η φιλορροή των ανθρώπων που στελεχώνουν αλλά και ψηφίζουν το συνδυασμό δεν οφειλόταν σε αυτούς. Δεν ξυπνήσαμε όλοι μαζί ένα πρωινό, έτσι, και ναι, είπαμε, σωστό. Α, δεν μας αρέσει εδώ και τα λοιπά. Οφείλεται κυρίως σε συμπεριφορές. Δεν θέλω να φτάσω παραπέρα. Όχι, βέβαια. Είναι αρκετό. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος ο απλός μπορεί να αναλογιστεί και μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Δεν μπορεί ένας ο οποίος παρά 15 ψήφους σε αυτές τις εκλογές να έχει τόσο μεγάλες απώλειες σε τόσο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάτι κάνει λάθος. Αυτό είναι εκ των ουκάνευ. Κάτι κάνει λάθος. Ας το βρει ο ίδιος. Εγώ τα έχω πει, του τα είχα πει προσωπικά, του τα έχω δώσει και γραπτά το ότι κάνει λάθος. Από εκεί και πέρα δεν είμαι αυτός που θα προσπαθήσω να τον διορθώσω. Να έρθουμε λοιπόν και στον κύριο Βασίλη Πανταζή. Ο Βασίλης ο Πανταζής έχει μια καλή πορεία. Εμένα ειλικρινά σας το έχω πει και άλλη φορά και προσωπικά, αλλά το έχω πει και στον αέρα, άρα το πιστεύω. Ξεχωρίζω 4-5 ανθρώπους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι νυφάλιες φωνές. Είστε εσείς, είναι ο κύριος Φιλογιαννόπουλος, είναι η Μαρία Δημητριάδη, είναι 2-3 από τον κύριο Πνευματικό, που δίνουν μια διαφορετική έτσι.
ομορφιά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά. Το δυσάρεστο είναι ότι από τους 5-6 που βάζω μέσα, οι 4 ίσως δεν τους ξαναδούμε μέσα. Και αυτό είναι δυσάρεστο, ότι ο κύριος Τσουλογιανόπουλος δεν θα ξανά είναι μέσα. Η κυρία Μαρία Δημητριάδη μάλλον δεν θα ξανά είναι μέσα. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που αποστασιοποιούνται. Ο Βασίλης ο Πανταζής συνεχίζει και θέλει να βοηθήσει στα κοινά. Όμως δεν έχετε πάρει ακόμα την πορεία ή δεν μας έχετε πει τι θα γίνει. Πέστε μας τι κάνει ο Βασίλης ο Πανταζής. Μιλήσατε για τον κύριο Ψιλογιανόπουλο πρώτα και την κυρία Δημητριάδη, διότι είχαμε μια συζήτηση. Γιατί το ότι προέρχονται από άλλο πολιτικό χώρο δεν λέει τίποτα, δεν μου λέει τίποτα. Σωστό. Και σαν χαρακτήρες, αλλά και σαν ανθρώπους που έχουν άποψη και καλές ιδέες για τον τόπο τους. Είχαμε κάνει συζήτηση στο γραφείο μου για θέματα τα οποία είχαμε αποφασίσει από κοινού να τα προωθήσουμε και να δώσουμε προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί μου είπαν και οι άνθρωποι ότι σκέφτονται να μην ασχοληθούν πάλι. Εκείνη ήταν η περίοδος που είχα αποφασίσει και εγώ και η δική μου να μείνω και εγώ απ' έξω και να κάτσουμε στο σπίτι μας, γιατί στο φινάλι λέμε ότι και η εικόνα τους δεν θα πάψει να υπάρχει αν δεν είναι ο Πανταζής. Πολύ όμορφα το θέτετε. Αν συνεχίσει να υπάρχει κτλ. Από εκεί και πέρα και οι τρεις μαζί, σκεφτόμενοι ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπως είναι, χωρίς την παρουσία, χωρίς την παρουσία του Χασικίδη, χωρίς την παρουσία, βλέπαμε ότι θα είναι κάτι που δεν θα μπορούσε. Και παγώσαμε, που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Και παγώσαμε, να πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ένα μικρό σχόλιο. Όσον αφορά τη δικιά μου πορεία, την προσωπική, η υποψηφιότητα του Πελοπίδα του Καλλιέρη διαμορφώνει αλλιώς τις καταστάσεις. Έχουμε την Κυριακή ως συνδυασμός μου μια συζήτηση, όπου θα πάρθει απόφαση και τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. Έτσι. Η δικιά μου πρόταση θα είναι να στηρίξουμε την υποψηφιότητα του κύριου Καλλιέρη, άσχετα αν θα είμαστε υποψήφοι ή όχι. Εδώ έφτασα στο βασικό, γιατί μου βάλατε μέσα αυτή την παράμετρο το άσχετα αν δείστε ή όχι. Ναι. Κύριε Πανταζή, είστε έτοιμος να κάνετε συναλλαγή θέσεων ή απλά θέλετε τη στήριξη? Και θέλω το χέρι στην καρδιά, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει πράγματα που δεν γίνονται. Αν θέλω. Να έχετε, να κάνετε μια συναλλαγή θέσεων, δηλαδή δώστε μας δύο αντιδημαρχίες και μια προεδρία, να έρθουμε μαζί σας. Δεν είμαι, ξέρετε, δεν είμαι σε αυτά. Εγώ ρωτάω, ξέρετε, για να το ακούσει και ο κόσμος, εγώ μπορεί να ξέρω. Και τον κύριο Νανόπουλο με τον οποίο συνεργάστηκα, τι του δώσα στο χαρτάκι, του είπα προσωπικά, του λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα με χρησιμοποιήσει σε κάποια θέση συγκεκριμένη. Από τα δικά μου παιδιά του συνδυασμού, εφόσον βγουν, με το ποσοστό που θα βγουν, θα ήθελα να τα στηρίξει και να πάρουν τις αντιδημαρχίες που δικαιούνται, και νομίζω είναι και λογικό άμα μπορούν και να αποδώσουν, γιατί τα παιδιά που έχω εγώ συνδυασμό μου, εφόσον καταλήξει η συνεργασία με τον κύριο Καλλιέρη, και θα δείτε ότι πρόκειται για διαμάντια της περιοχής. Πρόκειται για διαμάντια και θα είναι τέτοια που θα αναγκάσουν τους Κορίνθιους να τους βάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το κάνουν και με ευχαρίστηση. Αλλά δεν μπορώ να πω από τώρα. Όχι, βέβαια, προς Θεού, ούτε για αστείο. Δεν θα το ήθελα ούτε εγώ. Γιατί και κάποιοι άλλοι συνδυασμοί που ξεκινήσαν και κάνανε πίσω, εκθέσανε κάποια ονόματα και μετά μπερδευτήκαμε. Και ονονοήτο. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω ακόμα τον Βασίλη τον Πανταζή, υπάρχει πιθανότητα να σας καλέσει ο κύριος Σταυρέλης ή ο κύριος Πνευματικός, ή αν σας έχει καλέσει να συνεργαστείτε με τις από εδώ πλευρές, που μπορεί πολιτικά να μην συμφωνείτε, αλλά μπορεί κορινθιακά να συμφωνήσετε? Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι έχει γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Σας είπα, σέβομαι και τους δύο ανθρώπους. Τον κύριο Σταυρέλη, μόνο από ότι τον εκτιμώ κιόλας, δεν το κρύβω. Τον κύριο Πνευματικό αναγνωρίζω την προσφορά του, άσχετα αν διαφωνώ στον τρόπο με τον οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία οδηγεί την Κόρινθο. Υπάρχουν από κάθε πλευρά κάποια εμπόδια. Όσον αφορά τον κύριο Πνευματικό, σας είπα, εγώ είμαι οπαδός της θητείας, δύο θητείες παντού αιρετός. Πουθενά και κανείς, ακόμα και ο Ιησούς Χριστός να είναι δύο θητείες, γιατί στην Τρίτη όλοι γίνονται καθεστώς. Επομένως, τον κύριο Πνευματικό δεν το συζητάμε. Ο κύριος Σταυρέλης. Έχει όμως και ο κύριος Σταυρέλης 5-6 θητείες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, μιλάω από θέση ισχύως, σημαντική, δηλαδή τη θέση του Δημάρχου. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μου επέτρεψαν. Ναι, απευθύνθηκαν και στους δικούς μου ανθρώπους και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια όλους, οι οποίοι μείνανε σταθεροί και παγιωμένοι στις θέσεις τους και πιστοί σε ό,τι έχουμε συζητήσει. Δεν μετακινήθηκε κανείς προς καμία πλευρά, άσχετα αν κολακευθήκανε από την πρόταση υποψηφιότητας. Και πραγματικά θα να τους ευχαριστήσω δημόσια. Και βλέποντας τα πρόσωπα, θα καταλάβετε κι εσείς αυτό που σας είπα πριν.
ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι διαμάντια της περιοχής μας και αποφασίσαν να ασχοληθούν με τα κενά. Και θα πρέπει να τους δώσουμε τις θέσεις που χρειάζεται για να βοηθήσουν. Γιατί όλοι αυτοί, θα το καταλάβετε, κανένας από αυτούς δεν πηγαίνει για έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του κάτι διαφορετικό. Και μια τελευταία βασική ερώτηση. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια κακή εμφάνιση του Δημοτικού Συμβουλίου, παίρνει όλους μέσα η μπάλα, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν κάθεται να ξεχωρίσει εμένα, εσάς, τον οποιοδήποτε. Έτσι. Γιατί τους παίρνει όλους η μπάλα και εσάς μαζί. Αυτή η κατάσταση βλέπετε να ενταθεί και να ανακατευτούν μέσα, όπως ομάδα λέω εγώ κάθε πρωί εδώ, γυναίκες, παιδιά, γκόμενες, το ένα τ' άλλο, τα προσωπικά μας, το ένα τ' άλλο. Το βλέπετε να σταματάει για να μπαίνουμε πλέον σε μια λογική, εγώ θα κάνω το καλύτερο και εγώ θα κάνω το ακόμα καλύτερο, ή θα συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση που έχει κάνει τους Κορίνθους να ιδιάζουν? Η λογική της αντιπαλότητας, αντιπαράθεσης, δεν νομίζω να φύγει έτσι ξαφνικά από το Συμβούλιο. Ίσως η παρουσία του Καλλύρη, ο οποίος είναι πιο χαραμελαρών τόνων και μαζέψε. Για το τωρινό Συμβούλιο. Ναι, βάζοντας πλέον. Είναι δεδομένο, γιατί είναι και πλέον και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι η απλή αναλογική δεν θα κάνει δημάρχους οι οποίοι θα είναι δικτάτορες. Θα κάνει δημάρχους οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει να συζητάνε. Είναι και κακό βέβαια αυτό, γιατί μπορεί να στυλώσουν. Γιατί δεν θα έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Ναι, αλλά είναι και κακό αυτό, γιατί μπορεί ο Βασίλης ο Πανταζής, μια και εγώ, να αντιδρά και να λέει: εγώ δεν το ψηφίζω αυτό, γιατί στη γειτονιά μου δεν έχετε βάλει το ένα φως. Θα βρεθεί κάποιος άλλος, ο οποίος δεν θα έχει αυτή την απολογική λογική, ο οποίος θα ανήκει σε άλλη παράταξη και θα ψηφίσει. Έτσι πρόκειται να λειτουργήσει αυτή την περίοδο. Δεν είναι όμως πιο χειρότερο το σύστημα με συναλλαγή αυτό, κύριε Πανταζή, διότι πλέον από τη στιγμή που είναι πλήρη αναλογική, εγώ που έχω βγει μόνο εγώ από την παράταξή μου και ο πνευματικός χρειάζεται ο Νανόπουλος, ή ποιος θα είναι, μόνο μια ψήφο να συναλλαχθώ μαζί του για να πάρω μια καλή θέση με ένα καλό μισθό. Είναι η δικιά μου η θέση, δηλαδή. Το σκεφτόμουν ότι πράγματι μπορεί να είναι συναλλαγή, αλλά δεν πιστεύω, γιατί αυτό θα πρέπει να είναι σε μια θετία τετραετή. Δεν μπορεί κάποιος να συναλλάσσεται με ένα, με δύο, με τρία άτομα συνέχεια. Εξυπηρετήσεις σίγουρα θα υπάρχουν, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα, συναλλαγή σε μεγάλο βαθμό δεν νομίζω, γιατί κυρίως είναι πολλοί απέναντι που μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, φανταστείτε να είμαι υποψήφιος, να εκλεγώ, να είμαι αντιπολίτευση. Δηλαδή, θα είναι κάποιο σοβαρό έργο και θα μου το προτείνει ο τότε δήμαρχος και θα πω: εγώ θέλω να μου βάλει λάμπα στη γειτονιά για να στο ψηφίσω. Όχι, εφόσον συμφωνώ και είναι σωστό και έχει γίνει με τις σωστές διαδικασίες, θα το ψηφίσω και νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι λειτουργούν. Απλώς ήταν αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο ήταν η υπεροχή του Δημάρχου, η δύναμη που είχε ο Δήμαρχος λόγω του μεγάλου αριθμού που είχε εκλέξει και μπορούσε να πάρει αποφάσεις. Επομένως, δεν άκουγε τους συμβούλους και ο κ. Πνευματικός ακόμα περισσότερο λόγω χαρακτήρα και έκανε αυτά τα οποία ήθελε ο ίδιος. Αν όμως οι συμβουλοί του είναι περιορισμένοι, και αυτούς θα ακούει και θα συζητάει και θα βγαίνουν κοινές αποφάσεις ομόφωνες και θα συζητάει και με τους άλλους συνδυασμούς. Και θα δείτε ότι θα λειτουργήσει τελικά προς όφελος του Δήμου. Κύριε Βασίλη Πανταζή, θέλω να σε ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλές γιορτές και έχουμε πολλά να πούμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αμέσως μετά τις γιορτές. Να αφήσουμε για τον κόσμο εκτός από τα μπάνια του λαού να κάνει και Χριστούγεννα με μπόλικα μελομακάρονα. Εντάξει, τον κόσμο το αρέσει, γιατί ο Έλληνας θέλει να. Πώς θα λέγει, ο Χατζηχρήστος είναι κουσκουσιάρης. Κουσκουσιάρης, ναι. Έτσι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.